Βελέθ. Δοκιμάζει το σου, δύσκολη απόκρουση, έρχεται από πίσω η Ράσελ και κάνει το 1-0 για την Ομόνια. 1-0 για την Ομόνια στο 8ο λεπτό, με σκόρερ την Λάρκιν Ράσελ, η οποία εκμεταλλεύτηκε την ασταθή απόκρουση από την Μοχάμαντ στο δύσκολο σου που έγινε από την Μπόβελεθ. Και η Ομόνια παίρνει προβάδισμα στο παιχνίδι. Στο χέρι της η μπάλα. Κακή απομάκρυνση από την πίεση. Το πλασέ και γκολ από την Ράσελ για το 2-0. Λάθος από την Μοχάμα. Δεν μπόρεσε να απομακρύνει την μπάλα. Δεύτερο προσωπικό γκολ για την Λάρκιν Ράσελ αυτή τη φορά στο 17ο λεπτό. Η Ομόνια διπλασιάζει τα τέρματα της με την Λάρκιν Ράσελ. Δεν απομακρύθηκε η μπάλα. Για να δούμε την Κουαπού. Προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί το σούτ από την Μπόβελεθ. 3-0 για την Ομόνια. Αυτή τη φορά σκόρερ είναι η Σελίνα Μπόβελεθ, η οποία στέλνει την μπάλα στην δεξιά κάτω γωνία της Μοχάματς για το 3-0 της Ομόνια στο 33ο λεπτό. Για να δούμε την Ξενοφόντος. Δεν έκανε καλό κοντρόλ. Δίνει την ευκαιρία στην Ζαμανή να απομακρύνει κάτω το Σημεάκι. Η Κουαπού τριπλάρει και την Μοχάματ και θα κάνει το 4-0 για την ομάδα της Ομόνια στο 35ο λεπτό. Δύο τέρματα μέσα σε δύο λεπτά για την ομάδα της Ομόνιας. Από το κακό κοντρόλ της Γεωργίας Ξενοφόντος, η μπάλα απομακρύνθηκε, κακός υπολογισμός από την Όχουλζα, με πάρα πολύ χώρο στη διάθεσή της η Κουακούτ θα τριπλάρει και την Μοχάματ. Ουσιαστικά στην αμυντική γραμμή, να δούμε, την Παναγιώτου από κοντά, θα κάνει το 5-0 στο 43ο λεπτό για την ομάδα της Ομόνιας. Ήταν το πρώτο σούτ από την Αστανιού στο δοκάρι και στη συνέχεια η Ελίνα Παναγιώτου από κοντά κάνει εύκολα το 5-0. Εδώ έφυγε από πίσω η Μπόβελε, δεν υπάρχει offside. Η Αστανιού στο οριζόντιο δοκάρι και ωραίο βολέ στη συνέχεια με τη μία. Η Αστανιού σεντράρει, η κεφαλιά 6-0 από την ωραία κεφαλιά της Ικουαπούτ. Δεύτερο προσωπικό γκολ για την Φαζίλα Ικουαπούτ. Εξαιρετική η σέντρα από την Αστανιού και στο 52ο λεπτό. Έχουμε το 6-0 για την ομάδα της Ομόνιας.